Ο βρικόλακας είναι ένα από τα πιο τρομακτικά πλάσματα που έχουν ταλανίσει την ανθρώπινη ύπαρξη εδώ και αιώνες. Θρύλοι και λαϊκές παραδόσεις αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για λογοτεχνικά βιβλία, θεατρικά έργα και κινηματογραφικές ταινίες. Το περίφημο βιβλίο του Bram Stoker, «Δράκουλας», που σημείωσε τεράστια επιτυχία στα τέλη του 19ου αιώνα, έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό τον θρύλο του βρικόλακα. Όσον αφορά στην ετυμολογία της λέξης βρικόλακας, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, με επικρατέστερη εκείνη του Λέοντα Αλάτιου, που υποστήριζε ότι προερχόταν από το βούρκος και λάκος. Δεν είναι απίθανο όμως να προέρχεται από το ρήμα «βρίκομε», δηλαδή «τρώγω», «καταναλώνω». Στην Κρήτη και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, ο νεκροζώντανος ονομάζεται «καταχανάς», που αποδίδεται στον αιμοβόρο, στον σκληρό, στον άτεντο. Ο Πρωτεσίλαος ήταν ο πρώτος νεκρός του Τροϊκού πολέμου, αλλά και ο πρώτος που αναφέρεται ότι επέστρεψε από τον κάτω κόσμο, προκειμένου να δει έστω για μια μέρα την αγαπημένη του γυναίκα, τη Λαοδάμια, που δεν είχε προλάβει να τη χαρεί. Εκείνη υπέφερε και χτυπιόταν από τον αναπάντεχο χαμό του. Μόλις είδε τη μορφή του, δίχως να προβάλλει καμία αντίσταση, δέχτηκε να σκοτωθεί ώστε να είναι οι δυο τους αιώνια μαζί στον κόσμο των νεκρών. Ο βρικόλακας λοιπόν έρχεται στη γη, ενώνεται με τη γυναίκα του και έπειτα την παίρνει μαζί του στον κάτω κόσμο. Οι δοξασίες των αρχαίων Ελλήνων για τη μεταθάνατον κατάσταση της ψυχής, οι φοβερές τιμωρίες στον Άδη, η ατέρμονη περιπλάνηση της ψυχής ενός άταφου σαρκίου και το μετέπειτα χριστιανικό τελετουργικό πρωτόκολλο οδήγησαν το λαό μας να πλάσει με ζωηρότατα χρώματα στη φαντασία του τους βρικόλακες, όπου η ίδια η γη τους εκδίωκε από το ησυχαστήριο του τάφου και ξερνούσε το αποτρόπαιο θέλημά τους. Βρικόλακες θεωρούνταν ότι γίνονταν οι ασεβείς και οι κακούργοι, οι οποίοι είχαν διαπράξει εν ζωή τρομερά ανοσιουργήματα, τρεφόμενα από τα κακεντρεχή τους αισθήματα. Μάλιστα, ακόμα και μετά θάνατον, επεδίωκαν να ταράζουν και να βλάπτουν με κάθε μέσο τους ζωντανούς. Επίσης, βρικολάκιαζαν όσοι δε θάβονταν, μια πρόληψη που έχει αναμφίβολα τις ρίζες της στην αρχαία ιδέα ότι όσοι δεν τύγχαναν ταφείς περιπλανιόνταν γύρω από τα ύδατα της τυχώς και αποκλείονταν από το άβατο του Άδη. Βρικολάκιαζαν ακόμη και όσοι έβρισκαν εξαιρετικά βίαιο θάνατο, όπως υποστήριζε ο Ηλιόδωρος ο Εμεσινός. Αλλά το κυριότερο αίτιο για να βρικολακιάσει κάποιος ήταν ο αφορισμός. Όταν κάποιος εισέπρατε κατάρες ώστε να αποκλειστεί από τη μεταθανάτια γαλήνη, υποπίπτοντας τη δυσμένεια επισκόπου και αφοριζόταν τελικώς, πιστευόταν ότι το κορμί του θα έμενε άλλιωτο και θα διωκόταν από το κημητήριο τις νύχτες, τριγυρίζοντας άσκοπα στις πόλεις και στους αυρούς, σκορπίζοντας τον τρόμο και τον θάνατο. Μια άλλη, λιγότερο γνωστή και συνηθισμένη πρόληψη ανέφερε ο Λέων Αλάτιος σε ένα σύγγραμμά του. Στο παραμορφωμένο σώμα του βρικόλακα εισέρχεται ένας δαίμονας που αποζητά να φέρνει μονάχα τη δυστυχία και τον πόνο στους θνητούς. Ο δαίμονας συχνά έβγαινε από το μνήμα του τις αφέγγαρες νύχτες και κατευθυνόταν σε κατοικημένα μέρη. Στο πρώτο σπίτι που συναντούσε στο διάβα του, άνοιγε την πόρτα και καλούσε με δυνατή φωνή να δει αν κάποιος τον ακούει. Εάν κάποιος τύχαινε να αποκριθεί στο απόκοσμο κάλεσμά του, την επόμενη κιόλας ημέρα βρισκόταν νεκρός. Εάν όμως δεν αποκρινόταν, τότε διέφευγε τον κίνδυνο και γλίτωνε τη ζωή του. Αυτή ακριβώς η πρόληψη των αρχαίων Ελλήνων παρέμεινε αναλύωτη και στα βυζαντινά χρόνια. Μάλιστα οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τους βρικόλακες καταχθόνιους, όπως αναγράφονταν σε πληθώρα ανέκδοτων χειρόγραφων νομοκανόνων. Το επόμενο εδάφιο ανήκει στο υπαριθμό Β25 χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής στη Σμύρνη με τίτλο «Περί των καιόντων τους βουρκολάκους», στο οποίο περιληπτικά αναφέρονταν τα εξής. Εκείνοι που έκαιγαν τους βρικόλακες και εμποτίζονταν από την καπνιά τους, δεν θα έπρεπε να κοινωνήσουν για τουλάχιστον 6 χρόνια.
Οι βρικόλακες ήταν τα πυθύμια όργανα του διαβόλου, που εμφανίζονταν τις νύχτες να περιφέρονται εδώ και εκεί, βλάπτοντας, καταστρέφοντας και προφητεύοντας συχνά τα μελούμενα. Έτσι ο πολυήμερος, αλλά και ο πολυχρόνιος νεκρός, επανερχόταν πίσω στους ζωντανούς, ως σαν νεαρός με σάρκα και οστά. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι έσπευδαν να κάψουν έναν απέθαντο, αφού προηγουμένως είχαν σκάψει το μνήμα του και είχαν δει το βρικόλακα γεμάτο αίμα, με μακριά μαλλιά και νύχια, έπρεπε να γνωρίζουν ότι το καταραμένο λείψανό του θα αναστηθεί και αυτό την ημέρα της κρίσεως. Και αφού βρεθεί ενώπιον του φοβερού και αδέκαστου κριτή, τότε πλέον θα σταλεί στο αιώνιο πύρ το εξώτερο, αθάνατα κολαζόμενος, εκτός αν μετανοήσει γνησίως για τα μαρτήματά του. Όταν εντοπιζόταν ένα τέτοιο σατανικό δαιμόνιο, θα έπρεπε να κληθούν οι ιερείς για να πραγματοποιήσουν αγιασμό και παράκληση στη Θεοτόκο. Έπειτα να λειτουργήσουν και να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας για όλους τους, αλλά και να τελέσουν μνημόσυνο με κόλυβα, να ψάλουν τους αφορκισμούς της βάφτισης και τους αφορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου και κατόπιν να αράνουν το συγκεντρωμένο πλήθος με τον αγιασμό και με το περίσευμά του να ραντίσουν τον βρικόλακα και με τη χάρη του Θεού να φυγαδευτεί το ακάθαρτο δαιμόνιο. Στα νεότερα χρόνια υπήρξαν δημοσιεύματα στον τύπο όπου ανέφεραν τέτοια παράδοξα περιστατικά. Το 1893, σε ένα χωριό της Άνδρου, μια γυναίκα, η οποία είχε μόλις γεννήσει, υπέφερε από επιλόχιο πυρετό. Η γυναίκα αυτή λοιπόν κατηγορούσε για την κατάστασή της τη νεκρή μητέρα του συζύγου της, η οποία, όπως ισχυριζόταν η ίδια, είχε μετατραπεί σε βρικόλακα. Τα βράδια, κατά τα λεγόμενα της λεχόνας, η αποθανούσα πεθερά της, με τη μορφή ενός χερέκακου βρικόλακα, επισκεπτόταν το κρεβάτι της και τη βασάνιζε με χίλιους τρόπους, επιδεινώνοντας διαρκώς την υγεία της. Ο δυστυχής σύζυγός της πήρε μια πολύ σκληρή απόφαση. Ξέδαψε το πτώμα της μητέρας του και το διαμέλισε σε μικρά κομμάτια προκειμένου να απαλλαγεί η γυναίκα του από την υπερφυσική της ασθένεια. Τον Απρίλιο του 1895, το μαντούδι Ευβίας μαστιζόταν από την νόσο της Ιλαράς. Στην αρχή χαρακτηρίστηκε ήπια, αλλά αργότερα προσέλαβε επικίνδυνα χαρακτηριστικά και πολλοί έχασαν τη ζωή τους. Η δυσιδαιμονία των χωρικών όμως απέδωσε τον μεγάλο αριθμό των νεκρών σε μια δύστυχη γυναίκα, η οποία είχε πεθάνει 2 μήνες νωρίτερα. Πίστευαν πως είχε μετατραπεί σε εκδικητικό βρικόλακα που είχε βαλθεί να ξεπαστρέψει όλους τους συγγενείς της. Ισχυρίζονταν πως ο βρικόλακας έπαιρνε διάφορες μορφές για να τους τρομοκρατήσει. Έτσι οι χωρικοί έλαβαν την απόφαση να ξεθάψουν τη σωρό της και να την κάψουν. Γύρω στα 1900, στο χωριό Μοναστηράκι της Βόνιτσας, ήταν δάσκαλος κάποιος πεταλάς που καταγόταν από την Ιθάκη. Ο πεταλάς κάποια στιγμή πέθανε, αλλά λίγες μόνο μέρες μετά τον θάνατό του, παράξενα γεγονότα άρχισαν να συμβαίνουν στο σπίτι του. Εκοφαντική θόρυβη, αιωρούμενα αντικείμενα, εξφενδονισμοί επίπλων, ολική καταστροφή της οικοσκευής και του ρουχισμού, αλλά και συχαμερές βρωμιές είχαν μετατρέψει το άλλοτε περιποιημένο σπίτι σε ένα τρισάθλιο ερείπιο. Τα μέλη της οικογένειάς του είχαν παρανοήσει. Ένα βράδυ λοιπόν, ο παπάς του χωριού, κοιτώντας έξω από το παράθυρό του, είδε στον μπακάλικο απέναντι να κάθεται σε ένα τραπεζάκι ο πεταλάς μαζί με μια άγνωστη γυναίκα. Ένα κατακόκκινο φως τους έλουζε, σαν να ήταν αίμα. Οι χωριανοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο δάσκαλος πεταλάς είχε βρικολακιάσει. Μνημόσυνα, τρισάγια, λειτουργίες, ξόρκια και εξορκισμοί δεν κατάφεραν να εμποδίσουν το βρικόλακα της Βόνιτσας να ισοπεδώνει το ίδιο του το σπίτι. Κατόπιν, ο Αρχιεπίσκοπος Μεσολογγίου κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή τη φρενήρη κατάσταση και κατάφερε να εξορκίσει τελικώς τα πονηρά δαιμόνια. Ποτέ κανείς δεν τον ξαναείδε και το χωριό ξαναγύρισε στην πρώτερη ησυχία του. Ο Γάλλος ιατρός, βοτανολόγος και περιηγητής Ζωζέφ Πιτόν ντε Τουρνεφόρ ανέφερε σε βιβλίο του που εκδόθηκε το 1717
μια πολύ παράξενη ιστορία, την οποία βίωσε ο ίδιος στη Μύκονο μεταξύ του 1700 και του 1702. Υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μιας τελετής στο νεκροταφείο του νησιού, κατά την οποία οι ιερείς, μαζί με όλους τους προύχοντες και τους κορυφούς, προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τον βρικόλακα που τρομοκρατούσε το νησί και κακοποιούσε τους ανθρώπους. Η άγρια τελετή ολοκληρώθηκε με το κάψιμο της καρδιάς του. Ο βρικόλακας αυτός, όσο ζούσε, ήταν ένας απλοϊκός κορικός, αλλά εκφύσεως γκρινιάρης, αντιπαθητικός και εριστικός. Άγνωστο πώς και από ποιον, μια μέρα βρέθηκε τελικά σκοτωμένος στην εξοχή. Σε ένα χωριό της Κοζάνης, μια υπερήλικη γυναίκα, ηλικίας 100 ετών, αμέσως μετά τον θάνατό της, βρικολάκιασε. Περιφερόταν με συρτά βήματα μέσα στο σπίτι της, έπλεκε, έσβηνε το φως της λιχνίας, συντηρούσε τη φωτιά στο τζάκι και έσπερνε τον τρόμο. Το 1846 οι κάτοικοι του Σοφικού Κορινθίας είχαν πιστεί ότι κάποιοι άνθρωποι που είχαν πνιγεί και ταθεί είχαν μεταλλαχθεί σε βρικόλακες. Έτσι αφαίρεσαν τις καρδιές των νεκρών, τις έκαψαν και μετά έριξαν τα πτώματά τους στη θάλασσα. Οι συγγενείς τους έσπευσαν να περισυλλέξουν τις ορούς με σκοπό να τις θάψουν. Όταν έγινε γνωστή η πράξη τους το 1849, προξένησε τέτοιο ανεξέλεγκτο φόβο και σπασμωδική φρενίτιδα στους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού, ώστε κάποιοι από αυτούς πέθαναν πραγματικά από τρόμο, σίγουροι για την επέλαση των βρικολάκων, ενώ άλλοι εγκατέλειψαν ακόμα και τα σπίτια τους και εγκαταστάθηκαν σε γειτονικά χωριά. Όσοι παρέμειναν στον τόπο τους, συγκεντρώνονταν τις νύχτες σε ιδιότυπα τάγματα και με πυροβολισμούς, λιαχές, χτύπους χάλκινων αγκίων έδιωχναν τα φαντάσματα που νόμιζαν πως εμφανίζονταν συχνά πυκνά. Μάλιστα, διόρισαν και νυχτοφύλακες επαμοιβή για να επαγρυπνούν μόνιμα. Στις 23 Μαΐου του 1952, σε ένα λατομείο κοντά στο Δίστομο, σκοτώθηκε ο 17χρονος Λουκάς Κωστάκος από πτώση ελάφου. Ο Κωστάκος ήταν από το κοντινό χωριό Στήρι και μαζί με άλλους συγχωριανούς του εργαζόταν στο λατομείο του Μπάρλου, από όπου επέστρεφε στο χωριό του κάθε βράδυ με το λεωφορείο της επιχείρησης. Εκείνο το βράδυ το αυτοκίνητο μετέφερε τον Λουκά νεκρό στο Στήρι. Το σπίτι του και ολόκληρο το χωριό βυθίστηκαν στο πένθος. Ο νεκρός ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο του χωριού. Η χαροκαμένη μάνα θρηνούσε ολημερής, καλώντας το παιδί της, επικαλούμενη συνεχώς την ψυχή του. Λαχταρούσε να τον δει και να του μιλήσει. Πέρασε από τότε καιρός, όταν ξαφνικά ο Λουκάς έκανε την εμφάνισή του πρώτα στη μητέρα του. Της είπε ότι δεν ήταν τυχαίος ο θάνατός του. Η μητέρα του έκτοτε τον άκουγε τις νύχτες να χτυπάει την εξώπορτα, να μπαίνει στο σπίτι και να περπατάει στα δωμάτια και στο κατώι, ενώ σε λίγο καιρό άρχισε να καλεί διάφορους συγγενείς με τα ονόματά τους και να τους παρενοχλεί με κάθε τρόπο. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών και ο πρόεδρός της, Άγγελος Τανάγρας. Άραγε ο βρικόλακας αποτελεί από κύημα της λαϊκής φαντασίας ένα παράγωγο του ανθρώπινου φόβου ή μήπως πίσω από τον θρύλο κρύβονται ψήγματα ιστορικής αλήθειας?